Λοιπόν, πάμε στον Ηλία τον Χαραλάμπους, ο οποίος περιμένει υπομονετικά. Λοιπόν, Ηλία μου, πώς είδες το παιχνίδι σήμερα? Καταρχήν θα αρχίσω κάπως διαφορετικά, κρατώντας τις δηλώσεις του κύριου Τσόρνεγκεν και του Σοφρόνη του Αυγουστή. Επανάλαβε πολλές φορές ο κύριος Τσόρνεγκεν ότι δεν έχει τελειώσει τίποτα. Συμφωνώ 100% με τον κύριο Τσόρνεγκεν. Θα μου πείτε τώρα, έμειναν δύο παιχνίδια, 4 βαθμού μπροστά και ακόμη δεν είναι σίγουρο. Δεν είναι σίγουρο. Είναι θέλει δύο βαθμούς ο Απόλλωνας στα επόμενα δύο παιχνίδια. Θέλει δύο βαθμούς. Απλά αυτό που είπε και ο κύριο Τσόρνεγκεν είναι ότι παίζει με τον Άρη, ο οποίος Άρης έδειξε ότι είναι πάρα πολύ καλή ομάδα και το Αποέλ έχει διανόρθωση. Αν κερδίσει το Αποέλ διανόρθωση, δεν είναι απίθανο να χάσει ο Απόλλωνας από τον Άρη. Δηλαδή πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί, γι' αυτό τόνισε και τη συμπεριφορά του κόσμου προς ποδοσφαιριστές και τη συμπεριφορά του κόσμου προς τον προπονητή, διότι έδειξε το πρωτάθλημα το φετινό είναι πολύ δύσκολο και πολύ, δεν μπορεί να εφησυχαστεί σε κανένα σημείο. Μάλιστα. Και εγώ συμφωνώ πάρα πολύ με τον προπονητή του Απόλλωνα. Έδειξες και το θέμα του Σοφρόνη Αυγουστή. Τι κράτησε? Ο Σοφρόνης είπε ότι θα παίξω για δεύτερη θέση, που είναι το Champions League. Yeah. Είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ναι, χάσαμε σήμερα σαν ομάδα, αλλά πρέπει να, από αύριο να γυρίσουμε σελίδα και να αφοσιωθούμε, διότι και η δεύτερη θέση είναι Champions League. Είναι πολύ σημαντικό, διότι καμιά φορά απογοητεύεσαι, αλλά δεν έχεις χρόνο να απογοητευτείς σαν ομάδα, διότι θα πέσει και το Champions League. Πολύ σημαντικό. Έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο το γεγονός ότι ο Απόλλωνας κατάφερε να προηγηθεί στο διάστημα το οποίο το Αποέλ ήταν αρκετά καλό και έχανε τις ευκαιρίες? Κοιτάξτε, το Αποέλ πήγε πάρα πολύ καλά. Ο Απόλλωνας πήγε πολύ φυσιολογικά για μένα, πολύ αγχωμένος, διότι είχε ένα σερί 11 νομίζω παιχνιδιών χωρίς νίκη. 10-9 στο πρωτάθλημα και... Okay, και φάνηκε. Φάνηκε, δηλαδή δεν μπορούσαν να κρατήσουν μπάλα, ειδικά, γενικά σε όλο το πρώτο ημίχρονο. Και μετά που βάλανε τα γκολ, πάλι δεν κρατήσανε μπάλα. Δεν ήταν ο Απόλλωνας που γνωρίσαμε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και έπαιξε πολύ καλύτερα σε πολλά παιχνίδια ο Απόλλωνας, παρά το παιχνίδι που έπαιξε σήμερα. Σήμερα δεν ήταν καλός ο Απόλλωνας, αλλά πήρε το ζητούμενο. Ήταν ουσιαστικός όμως. Και αυτό είναι που μετράει στο ποδόσφαιρο. Και αυτό μετράει στην τελική, αυτό μετράει στο ποδόσφαιρο. Στο πρώτο ημίχρονο, ειδικά στα πρώτα 20 λεπτά, είχε πολλά προβλήματα από την αριστερή πλευρά. Ανέβαινε ψηλά ο Χαμάς. Και ο Θεοδόρου εκεί με τον Αλεσάμι του δημιούργησε πολλά προβλήματα. Είναι πιο γρήγορος, ναι. Ναι, τον κέρδισε στην ταχύτητα. Κατάφερε με ένα εκπληκτικό γκολ από τον Πίτσα να προηγηθεί στο σκορ. Είδαμε πάλι σήμερα τρία γκολ από κρόσες, που νομίζω στο Κυπριακό ποδόσφαιρο φέτος είδαμε πάρα πολλά γκολ από κρόσες. Είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Είδαμε τρία πανέμορφα γκολ. Ο Απόλλωνας έπαιξε για την ουσία, πήρε την ουσία, τους τρεις βαθμούς. Το Αποέλ ήταν πολύ καλό, πολύ καλό, πήγε αρκετά καλά. Ήταν άτυχο, διότι ο Απόλλωνας ό,τι ευκαιρίες έκανε, τις έκανε γκολ. Ήταν πολύ εύστοχη. Και είδαμε, νομίζω, το πιο όμορφο γκολ του πρωταθλήματος σήμερα. Από τον Οκριασβίλ. Για μένα, ναι, ήταν το πιο όμορφο γκολ. Εγώ θα έλεγα, εντάξει, το Οκριασβίλ ήταν πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Και το γκολ του Πίτα ήταν ωραίο και δύσκολο ταυτόχρονα. Και του Γιάνγκα είχε δυσκολία. Γιατί κάνει το πλασέ στην κίνηση και το στέλνει την μπάλα σε ένα σημείο που το. Ήταν αδύνατο εκεί, ναι. Είναι θέμα αμυντικού παρατερματοφύλακα εκείνη η φάση. Το γκολ του Γιάνγκα, αν δεν κάνω λάθος, έκανε αντίθετη κίνηση. Πήγε προς τα πίσω. Εξεγέλασε τον Καρό, αν δεν κάνω λάθος, και έκανε εξαιρετική κίνηση center for. Ήταν πολύ ωραίο γκολ. Ναι. Αλεξάνδρ Γιοβάνοβιτς είναι ο MVP του Απόλλωνα στη φετινή χρονιά, ανεξάρτητα δεν έχει πετύχει τόσο πολλά τέρματα. Εντάξει, σίγουρα έκανε μια εξαιρετική χρονιά. Βοήθησε στα μέγιστα την ομάδα του Απόλλωνα, αλλά εντάξει, αυτό που είπε και ο ίδιος ο Αλεξάνδρ, είναι μια συλλογική προσπάθεια από όλους τους ποδοσφαιριστές. Σήμερα είδαμε πάλι τον Πίτα σε ένα ντέρπι να σκοράρει, που σιγά σιγά χτίζει και ο Πίτα μια ιστορία στα ντέρπι, να πούμε. Και είναι πολύ σημαντικό που είναι ένας Κύπρος ποδοσφαιριστής για τον Απόλλωνα, ένα περιουσιακό στοιχείο. Αλλά γενικά, σαν ομάδα Απόλλωνας φέτος έδειξε μια σταθερότητα, αν
Δεν πήρε τα αποτελέσματα στα τελευταία 9 παιχνίδια, αλλά νομίζω έπαιζε καλό ποδόσφαιρο. Και ο προπονητής έχει βάλει τη σφραγίδα του. Ήταν μια ομάδα προπονητή ο Απόλλωνας για μένα προσωπικά. Έτσι. Και συγχαρητήρια στη διοίκηση που το στήριξε. Το στήριξε στα δύσκολα. Θυμόσαστε στην αρχή της περίοδου στα ευρωπαϊκά παιχνίδια που δεν είχε αρχίσει. Αποκλεισμός. Μετά έκανε μια εξαιρετική πορεία. Και στα δύσκολα ήταν εκεί η διοίκηση, είπε: εμείς πάμε με αυτόν τον προπονητή, το στηρίζουμε και φαίνεται ότι δούλεψε ό,τι στηρίξαμε. Και έφερε και αποτέλεσμα. Βέβαια, αυτό εννοείς. Ναι. Καμιά φορά παίρνουμε πολύ βιαστικές αποφάσεις, αποφάσεις τις οποίες ίσως από την πίεση του κόσμου. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι. Τώρα αυτό που λέει ο Ηλίας να το εκλάβω και ό,τι έχει να κάνει και με τη δόξα. Δεν έχει κόσμο. Εντάξει, γενικά το λέω σαν νοοτροπία. Τώρα η δόξα είναι άλλη περίπτωση, διαφορετική περίπτωση. Εγώ μιλάω γενικά. Καταλαβαίνω. Ναι. Θα έρθουμε μετά στη δόξα, θα τα συζητήσουμε και αυτά, θα συζητήσουμε και με την Ομόνια. Πάμε τώρα να δούμε τι έγινε στο άλλο παιχνίδι σήμερα, στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Άρη, 1-1, σε ένα παιχνίδι που ουσιαστικά η ομάδα του Άρη κατάφερε να ισοφαρίσει στα τελευταία στάδια του αγώνα και πήρε την μπουκιά από το στόμα από την ομάδα της Λάρνακας. Παλιά προς τον Φαράς που είναι ελεύθερος και προσπαθεί να βγάλει αντεπίθεση. Κάθεται στο Ρωμό, κερδίζει το πλασέ ο Λένος Σοφρονίου, διώχνει με το πόδι στον Γιούσκο το μακρινό σούτ. Ο Λένος Σοφρονίου λέει όχι. Για να δούμε την ενέργεια του, η σέντρα περνάει μπάλα, διώχνει ο Λεάλ. Ο κύριος Σπιλεύσκη, γιατί θέλει από τους παίχτες του να δούμε τη φάση. Ωραία, περνά ο Φαράς στην περιοχή, το γύρισμα πλασέ. Τελέστε για το φάουλ. Γκουστάβο Λέβες παίζει γρήγορα και βρίσκει τον Γκαρσία. Ετοιμάζει για τη σέντρα, την κάνει. Περνά πίσω η μπάλα στον Μάμα. Και τον Σπόγιαριτς. Μακρινό σούτ. Ο Γκουστάβο Λέβες, ο Λεάλ. Θα να περάσει την κάθετη. Δεν περάσει όμως, ξαναγεδίζει την μπάλα. Καταφέρνει να σεντράρει στην περιοχή. Ο Ιαγκό παρολίγο το αυτογκόλ. Ανεβαίνει κάθετη στον Γιούσκο, έχει χώρο, μπαίνει από πλάγια στην περιοχή, το γύρισμα ο Ρωμό με τα κουνάκι 1-0, η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ στο 67. Τον Βενεζουελάνο, ξανά εδώ η κάθετη πάσα από τον Γκαρθία στον Γιούσκο, το γύρισμα βλέπετε, ακόμη μια εκτέλεση από τον Τελμύρο, βλέπετε που στέλνει την πάλα, κεφαλιά προς τα πίσω. Σικόσκι, το γύρισμα, το σούτ πάνω από την εστία. Όμως να εκτελέσει το κόρνερ. Τελεί και φαγιά. Είναι πάρα πολύ ωριακή η φάση. Απάντη δίκιο διαιτής. Βλέπετε, ναι, είναι ανοιχτό, είναι ξεκάθαρο αυτό. Θα δούμε τι θα αποφασίσει ο διαιτής. Και υποδεικνύει πέναλτι για τον Άρη. Σφυρίζει ο διαιτής. Έτοιμος ο Σικόσκι, εκτελεί 1-1. Ισοφαρίζει ο Άρης στις καθυστερήσεις. Άγχελ Γκαρθία. Σέντρα προς τον Ρωμό. Κατεβάζει ο Ράμιντος Τίδος στον Τρισκόσκι. Ο Γιούσκος στην περιοχή για να δούμε. Πλασέ. Ο Λένος Σοφρονίου λέει όχι. Στάβο Λέδες. Δελμύρο. Μονομαχία με τον Ρωμό. Στο έδαφος ο Βενεζουελάνος. Και θα έχουμε κίτρινη κάρτα. Και αποβολή για τον Δελμύρο. Βλέπουμε ξανά εδώ την φάση. Δεν διέβασε καλά την φάση ο Ντελμύρο. Σε κάποιο βαθμό είναι δικαιολογημένο αυτό. Αν κρατήσουμε κάτι από αυτό το παιχνίδι, νομίζω, Ηλία, θέλω την άποψή σου, είναι την απόδοση του τερματοφύλακα του Άρη. Ναι, η αλήθεια είδα μόνο το πρώτο ημίχρονο, αλλά από ό,τι είδαμε τώρα στις φάσεις του παιχνιδιού, ο νεαρός Λένος Σοφρονίου. Ναι, είχε εξαιρετική απόδοση. Συγχαρητήρια, διότι νομίζω ήταν το δεύτερο παιχνίδι. Ναι. Δεύτερο παιχνίδι του παιδιού και έδειξε ότι ήταν έτοιμος. Έπαιζε και προηγούμενα στην Καρμιώτισσα, σωστά πανικό. Ναι. Ναι, εννοεί για τη φετινή χρονιά. Ναι, ναι, ναι. Διότι έχει ένα πολύ καλό τερματοφύλακα μπροστά του. Ναι. Και έδειξε ότι ήταν έτοιμος σε ένα δύσκολο παιχνίδι. Mm-hmm. Πανικό. Αν ήταν ο Βαν Άλβες, θα κάναμε πολλή κουβέντα ότι τον κράτησε ο τερματοφύλακας του, ένας από τους καλύτερους τερματοφύλακες στην Κύπρο και ειδικά η επέμβαση που κάνει στο σούτ του Ρωμό είναι στο πρώτο ημίχρονο από κοντινή απόσταση, είναι εξαιρετική.
Αλλά ξέρεις τι, τώρα η ΑΕΚ παίζει ένα παιχνίδι ντέρπι με το ΑΠΟΕΛ την περασμένη εβδομάδα στην Λευκοσία. Ένα παιχνίδι που το δεύτερο ημίχρονο πάει σβηστά. Είναι η ομάδα που κάνει την τελευταία φάση του παιχνιδιού, γύρω στο 80 κάπου εκεί. Δεν μπορεί να κερδίσει και χάνει, όπως λέγαμε, για τον ΑΠΟΕΛ και για την ΑΕΚ μια ευκαιρία να φύγει με το διπλό και να παλέψει ακόμη για τον τίτλο. Και έχει το σημερινό ματς που περιμένει σε ένα. Οποιοδήποτε αποτέλεσμα και να ερχόταν σήμερα με δική της νίκη, επειδή έχει να παίξει τον Απόλλωνα τελευταία αγωνιστική, να διατηρήσει τις ελπίδες της για τίτλο, δεν το κάνει. Στο τελευταίο λεπτό στις καθυστερήσεις, για την ακριβή εκτελεί το πέναλτι, χάνει και αυτή την ευκαιρία και το μόνο που της μένει πλέον είναι να παραπαλέψει για την δεύτερη θέση. Δεν ξέρω αν χρειάζεται κάτι της παραπάνω. Να μας το πει ο Ηλίας που έχει δουλέψει σε αυτά τα αποδυτήρια, αν θέλει κάτι παραπάνω. Αν μπορεί, όχι αν θέλει, το ό,τι θέλει, το ξέρουμε ότι θέλει. Πώς είναι το οικοδόμημα, αντέχει αυτή την πίεση να πάει να παλέψει τα κρίσιμα, τα τελευταία τα παιχνίδια για την ουσία. Κοιτάξτε, δύσκολη ερώτηση, απλά το μόνο βέβαιο είναι ότι διότι έχω δουλέψει αρκετά χρόνια στην ΑΕΚ και σαν ποδοσφαιριστής αλλά και σαν προπονητής. Είναι μια εξαιρετικά ίσως από τις πιο καλές ομάδες σε οργάνωση στην Κύπρο. Mm-hmm. Αυτό νομίζω βγαίνει και προς τα έξω, γιατί το γνωρίζετε όλοι. Ναι. Τώρα σίγουρα. Γιατί όμως δεν έρχεται το αποτέλεσμα, Ηλία, που θέλει ο κόσμος, που θέλει η διοίκηση, που θέλει ο Άντρος Καραβατάκης. Τι είναι αυτό που κρατάει την ομάδα της ΑΕΚ πίσω? Είναι κάτι που είμαι σίγουρος, διότι έχω επαφές και με τον Άντρο και με τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου, αλλά γενικά έχω επαφές στην ΑΕΚ, ότι τους προβληματίζει και τους ίδιους. Είναι κάτι που προβληματίζει την ομάδα και σίγουρα όταν είμαστε εμείς, πήραμε το κύπελλο με τον κύριο Ιμανόλ και είπαμε ότι ήταν μια καλή βάση ώστε να χτίσουμε από εκείνο το κύπελλο. Δεν συνεχίστηκε αυτό, αλλά νομίζω ότι δεν είναι αποτυχία τώρα η ομάδα να βγει στην Ευρώπη. Αυτό θα έλεγα. Δεν θα πρέπει να συζητάμε τώρα για την ΑΕΚ, λες και έχει καταρρεύσει. Είναι μια ομάδα που είναι στην τρίτη θέση, παλεύει να παίξει στα προκριματικά του Champions League. Έχει την ευκαιρία ακόμα να το διεκδικήσει, βέβαια. Συζητάμε τώρα αν μπορούσε να. Αν ήταν ευκαιρία για το πρωτάθλημα. Αυτό είναι το θέμα μας. Είναι οι δύο συνεχόμενες ισοπαλίες. Που ο καθένας, άμα κοιτάξει λίγο το βαθμολογικό πίνακα και τις προσθέσεις τους 4 βαθμούς. Είναι και ο αποκλεισμός όμως που έχει πληγώσει πάρα πολύ από τον Εθνικό Άχνας. Ναι, αλλά. Κοιτάξτε, το προάθλημα, ο Απόλλωνας εδώ ήταν 11 βαθμούς μπροστά. Μπήκε 8. Στα play-off. Και παλεύει, ακόμη πάλευε μέχρι σήμερα και θα παλέψει μέχρι την τελευταία στιγμή να πάρει το προάθλημα. Ειδικά το φετινό το προάθλημα για μένα είναι πάρα πολύ. Ήταν το πιο δύσκολο, ίσως το πιο δύσκολο. Ίσως όλων των εποχών. Ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Τώρα από κλεισμός του κυπέλλου σίγουρα στήχησε στην ΑΕΚ. Αλλά εντάξει, δεν μπορώ να πω με ακρίβεια τι είναι αυτό που φταίει σε εισαγωγικά, διότι δεν είναι αποτυχία να βγει στην Ευρώπη ΑΕΚ.